Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια του Κέντρου Μαζί για το Παιδί, κυρία Μάγια Μεταξοπούλου. Μαζί με την κυρία Μεταξοπούλου θα συζητήσουμε ένα ζήτημα που αφορά αυτή την περίοδο χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και χιλιάδες γονείς σε όλη την Ελλάδα, και είναι το άγχος των εξετάσεων. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την κυρία Μεταξοπούλου. Καλημέρα, κυρία Μεταξοπούλου, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Παγιωργίου. Μια χαρά είμαι, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά και έχουμε και εμείς άγχος μαζί με τα παιδιά μας, το λεγόμενο άγχος των εξετάσεων. Πριν όμως έρθουμε στο θέμα αυτό, θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για το τι είναι το Μαζί για το Παιδί, για να γνωρίζει και ο κόσμος, να γνωρίζουν και οι ακροατές μας που μας ακούνε, τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις απευθυνόμαστε σε εσάς. Ευχαρίστω. Το Μαζί για το Παιδί, έτσι συνοπτικά, είναι μια ένωση σωματείων που όλα ασχολούνται με τη στήριξη του παιδιού, των εφήβων και της οικογένειας. Εγώ συγκεκριμένα, έτσι όπως αναφέρεται, είμαι στο συμβουλευτικό κέντρο του Μαζί για το Παιδί με μια ομάδα ψυχολόγων. Το συμβουλευτικό κέντρο διοργανώνει ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά για γονείς. Επίσης, αντίστοιχα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές γυμνασίων και λοιπά. Και δύο φορές το χρόνο, ομάδες γονέων ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Είτε είμαστε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, είτε παιδιών σχολικής, είτε εφήβων. Αυτά είναι έτσι οι δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου. Και φυσικά υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια η γραμμή του Μαζί για το Παιδί, το 115-25, μάλιστα, που είναι τελείως δωρεάν. Κάνουμε συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, και μπορούν να καλέσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οποιοδήποτε έφηβος έτσι έχει συμπληρώσει τα 12 χρόνια για οποιοδήποτε έχει προβληματισμό που έχει. Μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν, Μαζί για το Παιδί. Κυρία Μεταξοπούλου, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις εξετάσεις. Αυτή την περίοδο, αυτές τις εβδομάδες, ξεκινούν οι εξετάσεις και για τα παιδιά των γυμνασίων που δίνουν κάποια μαθήματα στο τέλος της χρονιάς, και για τα παιδιά των λυκείων που έχουμε τις ενδοσχολικές, αλλά έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Είναι το ίδιο το άγχος και για τα παιδιά του γυμνασίου και για τα παιδιά του λυκείου και για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων, ή μπορούμε να πούμε ότι ανάλογα με τη σημαντικότητα των εξετάσεων έχει και διαβαθμίσεις το άγχος? Κοιτάξτε, σίγουρα έτσι οι πανελλήνιες είναι επιφορτισμένες με μια σημαντικότητα που μπορεί τα παιδιά τα ίδια να μην το απέριδαν στις πανελλήνιες αν δεν το είχαμε αποδώσει εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Και ίσως έχουν ένα μεγαλύτερο φόβο όσον αφορά την αποτυχία σε αυτές. Γενικότερα στο άγχος των εξετάσεων έτσι συναντάμε και το φόβο της αποτυχίας. Σε καμία περίπτωση δεν μειώνουμε το άγχος των προηγούμενων εξετάσεων. Απλά επειδή έτσι ανά τα χρόνια, ανά τις γενιές, οι πανελλήνιες είναι ένα γεγονός αρκετά κομβικό, τουλάχιστον στο μυαλό εμάς των ενηλίκων, αυτό σίγουρα μεταδίδεται και στα παιδιά. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το άγχος των εξετάσεων δεν είναι κάτι που το έχει το παιδί έμφυτο μέσα του. Είναι κάτι το οποίο το μεταδίδουμε εμείς οι ενήλικες στο παιδί. Είναι έτσι, το καταλαβαίνω σωστά? Το άγχος γενικότερα είναι ένα πολύ φυσιολογικό έτσι συνέστημα. Είναι μια φυσιολογική απόκριση του οργανισμού μας, αντίδραση του οργανισμού μας, και φυσική του σώματος και ψυχική, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση. Δηλαδή, δεν είναι κάθε άγχος έτσι δυσλειτουργικό. Σε μικρές δόσεις, μικρή ένταση δηλαδή και σπάνια, το άγχος μπορεί να μας κινητοποιήσει, να μας ενεργοποιήσει, δηλαδή να πάρουμε έτσι τις ενέργειες που χρειάζεται για να προετοιμαστούμε για κάτι δύσκολο, μπορεί να μας συντονίσει στην προσπάθειά μας. Γίνεται δυσλειτουργικό γενικότερα όταν είναι μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια. Μάλιστα. Όπου εκεί έτσι παρατηρούμε
και αυτό που λέμε σχεδόν αυτόματες αρνητικές σκέψεις, δυσκολία συγκέντρωσης, δυσκολίες στον ύπνο, δυσκολίες με την όρεξη, αποφυγή έτσι, αυτού που μας αγχώνει, είτε είναι το διάβασμα. Στην περίπτωση έτσι, των εξετάσεων, αυτό που αποφεύγουμε συνήθως ως μαθητές είναι καταστάσεις που μας θυμίζουν την εξέταση. Οπότε συνήθως επαναλήψεις, διάβασμα, σχολείο κτλ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι όμως ότι η διαχείριση του άγχους των παιδιών είναι διαφορετικό για ένα παιδάκι μικρό που είναι, ας πούμε, στην πρώτη γυμνασίου τώρα γύρω στα 13 και διαφορετικό για ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο που είναι 17-18 και δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μικρά, τα οποία για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία των εξετάσεων. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να περάσουν το σωστό μήνυμα στα παιδιά και να έχουμε και έτσι την σωστή διαχείριση του όποιου άγχου? Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να παρατηρούμε, η στάση των γονιών μοιάζει αρκετά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτό που παρατηρούμε όμως ίσως πολύ συχνότερα στα μικρότερα παιδιά είναι αυτή η ανάγκη να τα καθησυχάσουμε. Δηλαδή έχουν την ανάγκη για επιβεβαίωση ότι όλα είναι και θα είναι καλά και μπορεί να δούμε έτσι και... μπορούμε να το δούμε αρκετά έντονα και στο δημοτικό κάποιες φορές, αλλά και στο γυμνάσιο. Οι γονείς, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πέσμα ότι όλα θα πάνε καλά, φυσικά το ένστικτο είναι να τα καθησυχάσουμε. Ωστόσο, ναι, έχει μεγάλη σημασία να μην περάσουμε κατευθείαν σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, να αφήσουμε το παιδί, έτσι, είτε το μικρό έφηβο, μικρή έφηβη, είτε το μεγαλύτερο και μεγαλύτερη, να μας εκφράσει το πώς νιώθει. Δηλαδή, πες μου κι άλλα γι' αυτό, έτσι. Τι άλλο αισθάνεσαι, τι άλλο σκέφτεσαι, να τους δώσουμε αρκετό χρόνο να εκφραστούν, γιατί με αυτόν τον τρόπο έτσι και τα ίδια καταλαβαίνουν καλύτερα τα παιδιά τι τους συμβαίνει, έρχονται σε μια επαφή με το συναίσθημα και με τη σκέψη τους και αργότερα φυσικά τα προετοιμάζουμε να μπορούν να εκφράζονται και να εκτονώνουν έτσι με έναν τρόπο το άγχος τους λειτουργικά, με το να το συζητάνε και όχι π.χ. με το να το σωματοποιούν. Μάλιστα. Αυτό διαφέρει έτσι, δεν διαφέρει δραστικά από τη μία ηλικία στην άλλη. Χρειάζεται να το κάνουμε ανεξαρτήτως, αλλά αν αρχίσουμε από νωρίς, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Μάλιστα. Επειδή τώρα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και είναι στην τρίτη ηλικίου, περνάνε μία ολόκληρη χρονιά σχολική φορτισμένη σε μία διαδικασία προετοιμασίας. Επειδή η αλήθεια είναι ότι και προσωπικά έχω βιώσει δύο φορές την περίοδο αυτή με δύο διαφορετικά παιδιά και η αντιμετώπιση των δύο παιδιών ήταν εντελώς διαφορετική και το παρατήρησα αυτό και σαν γονιός, γιατί κάθε παιδί βέβαια έχει τη δική του προσωπικότητα. Το θέμα είναι, επειδή υπάρχουν διάφορες, το παιδί περνάει από διάφορα στάδια. Πολλές φορές είναι ένας θυμός, είναι μια άρνηση, είναι ένα άγχος, είναι μια παρέτηση. Άλλες φορές πάλι είναι πιο δυνατό, πιο δυναμικό. Πόσο ο γονιός μπορεί να αντιμετωπίσει την αλλαγή και τη μετάβαση του παιδιού από το ένα στάδιο στο άλλο? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε και φυσικά σε αυτό που έχετε βιώσει κιόλας. Ναι. Ότι βλέπουμε στα παιδιά λόγω του άγχους αυτή την αλλαγή στο συναίσθημα που μπορεί να είναι ευερεθιστότητα, μπορεί να είναι ευσυγκινησία, μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Και είναι και η εφηβεία που παίζει ρόλο βέβαια. Είναι παιδιά φυσικά, που είναι στην εφηβεία. Φυσικά. Βέβαια, ναι. Φυσικά. Οπότε αυτό που έτσι... συμπληρωματικά με την προηγούμενη, αν θέλετε, στρατηγική, ναι, του να παροτρύνουμε τα παιδιά έτσι να μας μιλήσουν και να τα ακούμε ενεργητικά. Ναι. Δηλαδή, όταν μας εκφράζουν έτσι, το συναίσθημά τους, εμείς να μην λέμε αυτό το πολύ γνωστό «εντάξει, θα περάσει» ή «μην το σκέφτεσαι αυτό», «δεν πειράζει», ναι, «μην σκέφτεσαι έτσι». Είναι φράσεις που έτσι σίγουρα όλους μας έχουν ξεφύγει και ακούμε πολύ συχνά, αλλά δεν βοηθούν. Mm. Αυτό, έτσι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε πέραν από το να το ακούσουμε είναι να δείξουμε και αυτή την κατανόηση, ότι καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους είσαι έτσι, προσπαθώ να μπω στη θέση σου
Και από εκεί και ύστερα φυσικά, έτσι, να προσπαθείς να όσο μπορούμε ο καθένας στο σπίτι του να υπάρχει μια ηρεμία για τα παιδιά, να μην υπάρχουν πάρα πολλές έντονες εντάσεις, το να τα παροτρύνουμε, να έχουν και άλλες δραστηριότητες, γιατί το άγχος δημιουργεί και μια απομόνωση, όπως και η κακή διάθεση προκαλεί μια απομόνωση. Άρα δηλαδή είναι καλό να κοινωνικοποιούνται. Είναι καλό λοιπόν να έχουν παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να είναι ένα χόμπι, μπορεί να είναι ας πούμε αθλητισμός, να είναι σε μια θεατρική ομάδα ή να βγαίνουν με τις παρέες τους. Είναι καλό αυτό το πράγμα, έτσι, δεν είναι κατακριτέο ότι αφήνεις το... Είναι απλά καλό, είναι απαραίτητο, γιατί σκεφτείτε έτσι όπως... όπως λέγαμε, το άγχος και η κακή διάθεση και μας απομονώνουν και φυσικά επιδρούν και πολύ αρνητικά στη μνήμη και τη συγκέντρωσή μας. Οπότε και στη διάθεσή μας κάνουμε καλό αν τα έχουμε όλα αυτά στο πρόγραμμα. Και τελικά με αυτόν τον τρόπο, έτσι, αυτή η τρόπη είναι και ευεργετική και για την απόδοσή μας στη γνωστική, μάλιστα, στο σχολείο και στις εξετάσεις. Και τώρα θέλω να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Είναι πολλά παιδιά, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μέσα στη ζωή. Όταν πλησιάζει η ώρα να δώσουν εξετάσεις ή στη διαδικασία με του διαβάσματος μιας χρονιάς δύσκολης, όπως είναι η χρονιά των Πανελλαδικών, να συμβεί κάτι έκτακτο, κάτι τραγικό. Έχω ακούσει και περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει έναν από τους γονείς τους την περίοδο λίγο πριν δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Έχω προσωπικά παραδείγματα που ξέρω τέτοια παιδιά. Επίσης υπάρχουν παιδιά που βιώνουν το χωρισμό των γονιών τους ή ένα δικό τους ακραίο περιστατικό, κάποιο ατύχημα, κάτι το οποίο τα βγάζει από τη ρουτίνα και ξεπερνάει την έννοια του κοινού άγχους. Τι κάνουμε τότε ως γονείς για να βοηθήσουμε το παιδί ή μήπως τότε πια πρέπει να πάμε σε έναν εξειδικευμένο επιστήμονα για να μας στηρίξει? Κοιτάξτε, φυσικά το να συμβουλευτούμε έτσι κάποιον ειδικό μόνο βοηθητικά θα δράσει. Δηλαδή μπορεί σαν γονείς να έχουμε κάποιες σκέψεις έτσι για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί, αλλά το να κάνουμε μια συμβουλευτική εμείς γονέων ή να κάνει το παιδί κάποιες συνεδρίες μπορεί φυσικά να είναι βοηθητικό. Τώρα αυτό με αυτά έτσι τα θέματα που φέρατε, σκέφτομαι ότι θα πρέπει να γίνει και μια ιεράρχηση έτσι των προτεραιοτήτων στην οικογένεια. Όταν συμβαίνει ένα τόσο σημαντικό γεγονός για ένα παιδί και μια οικογένεια, είναι σημαντικό το παιδί να ακούσει ότι δεν χρειάζεται, έτσι, δεν είναι προτεραιότητα τώρα οι εξετάσεις, προτεραιότητα είναι να είσαι καλά, να νιώσεις ξανά καλά. Προτεραιότητα είναι να βρούμε τα πατήματά μας ως οικογένεια. Και φυσικά ότι και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή ότι δεν σημαίνει έτσι το να μην τα πάμε σε μια εξέταση και σε μια χρονιά καλά, ότι αυτό δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μάλιστα, έτσι, στο άρθρο που γράψαμε πρόσφατα με τους συναδέλφους. Το οποίο θα δημοσιοποιήσουμε. Αν έχουμε και ένα παράδειγμα δικό μας κάποιας έτσι αποτυχίας, να το προσφέρουμε στο παιδί, να το μοιραστούμε για να το απενοχοποιήσουμε, ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής και πολύ χρήσιμο μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι για τις εξετάσεις. Να πω κάτι έτσι, είναι μερικά έτσι λίγο σώσ, ας πούμε, και για γονείς και για παιδιά. Τι κάνουμε τις τελευταίες μέρες? Κλείνουμε τα βιβλία και λέμε ότι τώρα είμαστε εντάξει? Ξεκινάμε να κάνουμε πιο εντατικές επαναλήψεις? Και είναι και ένα άλλο ζήτημα έτσι λίγο. Και η διατροφή. Τρώμε κανονικά όπως τρώγαμε? Τρώμε περισσότερο, τρώμε λιγότερο? Όλα αυτά είναι και λίγο ψυχολογία μαζί και διατροφή και διάθεση. Όλα μαζί συνδέονται. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν αλλαγές στην όρεξη, όπως είπαμε, ως ένα σύμπτωμα του άγχους. Εμείς αυτό που ως γονείς, έτσι φροντιστές, χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν μια ισορροπία και στη διατροφή τους. Δηλαδή, τροφές που είναι εξαιρετικά διαγερτικές, όπως είναι ο καφές, η πάρα πολύ ζάχαρη, προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε και να δίνουμε... ή να τα έχουμε σε μικρές ποσότητες και όχι όπως ακούμε από πολλούς έτσι μαθητές που είναι με καφέ και energy drinks όλη την ημέρα. Ναι.
να πίνουν νερό, να έχουν καλή ενυδάτωση, να έχουν τακτικά γεύματα. Μπορούμε εμείς να πούμε ως γονείς ότι ξέρεις, εγώ για να σε βοηθήσω μπορεί να μην μπορώ να σου έτσι, με το κομμάτι του διαβάσματος απόλυτα να βοηθήσω, αλλά μπορώ να έχω ας πούμε στο ψυγείο φαγητό το οποίο είναι θρεπτικό για σένα και θα σε βοηθήσει στην προσπάθειά σου. Χωρίς όμως έτσι πίεση. Χτυπάω κάθε 10 λεπτά την πόρτα και ρωτάω το παιδί εάν θέλει κάτι να το φτιάξω. Ωραία. Και επειδή τώρα θέσαμε και το θέμα των γονιών, τελικά ποιος έχει πιο μεγάλο άγχος, οι γονείς ή τα παιδιά? Και μήπως τελικά και οι γονείς χρειάζονται μια διαδικασία διαχείρισης του άγχους? Σίγουρα χρειάζεται οι γονείς, έτσι φυσικά θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, αλλά είναι σημαντικό να μην ταυτίζουμε έτσι, το μέλλον του παιδιού, το αν θα τα πάει καλά στη ζωή του με μια εξέταση ή ακόμα και με μια συγκεκριμένη σχολή, όσο και αν θεωρούμε ότι αυτή η σχολή θα δώσει στο παιδί κάποια εφόδια, δηλαδή να το εκλογικεύουμε και εμείς ως γονείς το μυαλό μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές και την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, κύριε Μεταξοπούλου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.